Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτημα επιβίωσης, υπάρχει ζήτημα επιβίωσης για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, και αυτό το ζήτημα επιβίωσης δεν λύνεται ούτε με τα ΜΑΤ, ούτε με κάποια ψίχουλα που μας πετάνε. Λύνεται με ουσιαστικές λύσεις που θα τις δρομολογήσει η κυβέρνηση από τα δεκάδες δισεκατομμύρια και φόρων και εισπράξεων που έχει κάνει, και θα διαθέσει μέρος αυτών των πόρων, καθώς και θα πάρει και άλλα μέτρα, ώστε να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας, να μπορέσει και η οικονομική και η κοινωνική ζωή των αγροτικών περιοχών να σταθεί στα πόδια της, γιατί το αγροτικό εισόδημα και η μείωσή του φέτος και τα προηγούμενα χρόνια έχει επιφέρει δραστικές αλλαγές σε όλη την οικονομική και κοινωνική ζωή της επαρχίας και στην ερήμωσή της και στη γύρανση του αγροτικού πληθυσμού, και όλα αυτά συμβάλλουν ότι για μια ακόμη φορά, εάν εμείς δεν παράξουμε, και τα τρόφιμα θα είναι και αμφιβόλου ποιότητας, γιατί η Ελλάδα έχει πολλά ποιοτικά τρόφιμα, και θα υπάρξει και αύξηση των τιμών για όλους μας, γιατί είμαστε και καταναλωτές. Είμαστε ενωμένοι, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα πανελλαδικού συντονισμού, κλιμάκωσης. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι η δύναμη των τρακτέρ στον δρόμο, η αποφασιστικότητά μας και ανυποχώρητος αγώνας θα φέρει σύντομα εξελίξεις θετικές και ικανοποίηση των βασικών ετοιμάτων επιβίωσης που έχουμε. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε, παραμένουμε, συνεχίζουμε και καλούμε όλους τους συναδέλφους, και αυτή την ώρα θα βγουν καινούργια μπλόκα σε όλη τη χώρα τις επόμενες ημέρες, να έρθουν και να ενισχύσουν και τα υπάρχοντα μπλόκα και να έρθουν και να βγουν και σε καινούργια μπλόκα. Η Ελλάδα πρέπει να γεμίσει μπλόκα και τρακτέρ, και αν δεν υπάρχει ουσιαστική απάντηση, όλα αυτά τα ρεάκια θα γίνουν ένα ποτάμι που θα πάει στην Αθήνα και θα πλημμυρίσει την πρωτεύουσα.